οι διευθύνσεις δασών, τα δασαρχεία θα στείλουν στο Υπουργείο, στο κτηματολόγιο, όλα τα έγγραφα αυτά που στοιχειοθετούν την εξαίρεση από τους δασικούς χάρτες. Αν δεν υπάρχουν κάποια και έχει ο πολίτης στην κατοχή του κάποια τέτοια δικαιολογητικά, τα προσκομίζει, λέει η Υπουργική Απόφαση, εντός 15 ημερών. Εντάξει, 15 μέρες τελειώνουν αύριο, έτσι. Πιστεύω ότι θα παραταθεί αυτό. Θα πρέπει να προσκομίσει αυτά τα δικαιολογητικά στο δασαρχείο, δηλαδή παλιά παραχωρητήρια που ίσως δεν τα έχει το δασαρχείο, έχουν χαθεί. Ή άλλα στοιχεία, για να, έτσι ώστε η διεύθυνση δασών να τα προωθήσει στο κτηματολόγιο. Λύνει προβλήματα αυτή η διαδικασία για εκχερσώσεις που έχουν γίνει πριν το 1975. Για μετά το 1975 έχει μπλοκάρει προς το παρόν η διαδικασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Έχουν κολλήσει πολλοί νόμοι που αφορούν αυτές τις εκτάσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Γίνονται κάποιες σκέψεις, οι εξαγορές που σταμάτησε το Συμβούλιο της Επικρατείας, να ονομαστούν ενοικίαση των εκτάσεων για κάποιο μεγάλο διάστημα, 20-25 χρόνια. Αν περάσει αυτή τη διάταξη και τη διατύπωση σε έναν καινούριο νόμο, ίσως να λυθούν αυτά τα προβλήματα από το 1975 μέχρι το 2007. Μιλάμε για κάτι που θα κρυφθεί και πάλι από το ΣΤΕ. Είναι άλλη μια διαδικασία. Ναι. Μιλάμε για πολύ χρονοβόρες διαδικασίες αυτή τη στιγμή. Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς και αυτοί οι άνθρωποι χάνουν επιδοτήσεις που τις έπαιρναν όλα αυτά τα χρόνια, που ήταν μέσα σε αυτές τις εκτάσεις με την άδεια του ελληνικού δημοσίου, τις καλλιεργούσαν, έπαιρναν τις επιδοτήσεις τους και ξαφνικά κόπηκαν και έχουν βρεθεί εκτεθειμένοι. Δεν μιλάμε βέβαια για αυτούς μετά το 2007. Αυτοί είναι ξεκρέμαστοι, έτσι. Και είναι πολύ δύσκολο να νομιμοποιηθούν όλα αυτά. Ένας αγρότης που είχε μία έκταση, η οποία νόμιμα είχε χερσωθεί πριν το 1975, τον ανάγκασαν να υποβάλει έσταση. Ίσως να συντάξει κάποια φωτοερμηνεία από κάποιο δασολόγο, για να είναι έτοιμος για να πάει στην Επιτροπή. Μετά, του δόθηκε η δυνατότητα να εξαγοράσει αυτή την έκταση. Έκανε τοπογραφικό. Ίσως του κάναμε κάποια οικονομοτεχνική μελέτη για να τα υποβάλει στο δασαρχείο, για να κάνει την εξαγορά που του έδινε δικαίωμα νόμος. Έρχεται ο νόμος για κάποιους, το αναιρεί αυτό το δικαίωμα, ενώ έχουν κάνει αυτά τα έξοδα. Και για κάποιους άλλους τους λέει, πάρτε τα. Επειδή είναι πριν το 1975, θα συμπεριληφθούν στους δασικούς χάρτες ως μη δασικά. Άρα όλα αυτά που έκαναν ήταν στον αέρα. Θα πρέπει κάποτε να υπολογίσουμε και τον πολίτη, τον αγρότη, ειδικά αυτή την περίοδο. Τον βάζουμε, κάνει κάποια έξοδα και μετά ή του λέμε, ξέρεις, τα έκανες τσάπα ή δεν χρειαζόταν να τα κάνεις, πάρε την έκταση.